βάζει από τους κρέμες, δεν έχω πρόβλημα. Αν δεν θα σου ανοίξω τη φάτσα μου, λέω, μπορώ στην ανοίξω αυτά να μου πεις προς ποια κατεύθυνση θες τα δείγματα. Έτσι, όπως είσαι. Ξέρω λιγάκι πια τις πόρτες και τα παράθυρα της φάτσας. Πεις, αδερφέ μου, όπως είσαι, έτσι δεν είναι. Αν μένει κανείς όπως είναι, είναι λίγο με κλειστές τις πόρτες και τα παράθυρα. Άμα λίγο σε τέτοιες περιπτώσεις κάπου βοηθηθεί και ανοίξει, κάνει κάποια ανοίγματα, είναι πιο ωραία. Ναι, έτσι. Το πιστεύω αυτό. Για να μην βγαίνει η σημαντική έκφραση και η καθοσπρέπεια έκφραση του καθενός μας. Έτσι. Έτσι. Το πιστεύω αυτό. Άλλος δεν θα έχει και... θα έχει μια οπτική ακρίβεια, έτσι. Τι έγινε. Τι έγινε, παιδε. Κάπου λέει ο κοκκός θα πρέπει να αφήνει χώρο, λέει, στην οπτική, να κάνεις λίγη οπτική και να κάνεις πιο πολύ οργανική. Μπορείς να γράψεις αυτός ο κύριος. Αυτός είναι. Το σύνολο του έργου της ενέργειας συγκλονιστικός ο γράφος. Αυτός για μένα είναι μέγας. Αυτός. Αυτός είναι Οσκά, Κοκοσκά. Κοκοσκά. Να σε βοηθήσω μιλώντας λιγάκι. Βεβαίως. Να σε την αυτοφυσιογνωμική μου, όπως την ξέρω εγώ λίγο. Ναι, ναι, αμέ. Αυτό μπορώ να σου πω μεταξύ μας και να το ξεχάσει όμως γιατί είναι από τα μυστικά του. Είναι μια εντελώς πιστεύω η αντιφατική σύνταξη τριών μερών του προσώπου. Καθένα τα αλήθεια και τα δικά του τα κόλπα. Τα βλέπω. Υπάρχει μια ζώνη εδώ απάνω με τα δικά της τα κόλπα, μια ζώνη μεσαία με τα δικά της τα κόλπα και υπάρχει αυτή η κάτω ζώνη μαζί με το στόμα που είναι έτσι, το... Έτσι. Το μη ελέγξιμο μέρος του προσώπου μου, αυτό είναι κυρίως αυτό. Είδα. Όσο είδα. Και για να δούμε ό,τι είδα εδώ. Το δείχνω εδώ. Έτσι. Αυτό που είδα εδώ θα το δούμε. Που λένε εδώ ειδού η Ρόδος. Έτσι. Ειδού η Ρόδος. Έτσι. Έτσι. Το γαλάκι τώρα. Σχεδόν όμοιο με το... Την οπτική την αφήνουμε για να χάβρει. Μπράβο, εκείνη την εκεί. Όπως είναι το χεράκι εκεί. Πολύ σωστά. Μπράβο, παιδιά. Πάρα είναι ωραία.
Άσε μα να θεματίζω. Και ο οποίος μου ξαναδείξε βέβαια ένα πράγμα που το έζησε επειδή εγώ τον αγαπώ πολύ και πηγαίνω και το βλέπω. Μου ξαναθύμισε έτσι μια αίσθηση πως την είχε συγκλονίσει και με τη μάνα και με τον πατέρα μου. Όταν ήταν κοντά στο θάνατο και όταν πέθαρα. Αυτό που εσένα πρέπει ο ζωγράφο να σε ενδιαφέρει πολύ ποτέ τώρα, εφόσον έχεις την μανία του, να σε κρατήσεις. Τι να κάνω. Θέλω να σου πω όμως την αίσθησή μου για να μου πεις τι σκέφτεσαι. Τι να κάνω. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Απλώς η αίσθηση είναι η εξής. Έχω την εντύπωση ότι ποτέ δεν καθαρίζει η φυσιογνωμία του ανθρώπου τόσο όσο όταν βρίσκεται πια πολύ κοντά στο θάνατο. Και οι πρώτες ώρες τουλάχιστον ενός λείψανου δίνει ένα πρόσωπο που νομίζω ότι διαγράφει για πρώτη φορά με τόση τρομακτική καθαρότητα τις γραμμές του. Καθώς έχουν φύγει φοβερά πράγματα που γίνονται με τα πρόσωπα των νεκρών. Και έβλεπα τον Μανώλη Πλανδρώνικο τώρα έτσι και στο νοσοκομείο, γιατί αυτός έπαθε ένα καραμπινάρ το κεφαλικό μετά το κοκκινό που έχει στο ύπαρ, δεν μιλάει, έπαθε και τέτοιο. Αλλά στο μεταξύ, αν δεις τη φάτσα του, είναι ένα συγκλονιστικό σχεδόν θέαμα. Δεν έχω δει πιο καθαρή φυσιογνωμία. Φοβερή φυσιογνωμία. Με στην καθαρότητά της έχει βγάλει και τα γυαλιά, τα έχει πετάξει για λόγους έτσι αρρώστιας και φάνηκα τα μάτια, το σχήμα των ματιών, όλο το κεφάλι, έχουν πέσει τα μαλλιά, φαίνεται όλο το σχήμα του κρανίου. Μια συγκλονιστική έτσι εικόνα. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Πώς θα το πω, έχει κανένα πολύ ωραίο ποτρέτο λεφάκισε στο σπίτι του, το έχει. Αλλά τέλος πάντων, το Μανώλη τον Πλανδρώνικο μπορεί να τον κάνει με βάση και την εικόνα του από διάφορα βίντεο και εκπομπές που έχει κάνει στην τηλεόραση. Θα βρω το βίντεο εγώ. Α, σταθεροποιήσει κάποιο βίντεο έτσι, κάποια φάση του. Που να έχει ένα λάθος και να κινείται. Σε μια στάση. Να τον πιάσει σε μια καλή του ώρα. Θα το βρούμε κι αυτό. Θα το κάνουμε αυτό. Θα πρέπει να μην λείψει έτσι. Σίγουρα δεν πρέπει να λείψει, βέβαια. Θα το βρούμε κι αυτό. Μα τον είχαμε πρώτο στην λίστα, να θυμάσαι Κώστα. Ναι. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Του είπες τον Κώστα μερικά από τον νότο, θα μου σου έλεγα την άλλη φορά. Ναι, του είπα για το πλήμα του ίδιου, βέβαια, βέβαια. Σε έχει ωραία φιγούρα αυτή του Σοκύρου, τώρα που ορίμασε, νομίζω πολύ φίλοι με το Δημήτρη. Πολύ, δηλαδή από χρόνια. Το συμπαθώ πάρα πολύ το Δημήτρη. Από χρόνια. Τελευταία έχω να έρθω εδώ βέβαια. Αλλά δεν είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Πάρα πολύ φίλοι με το Δημήτρη. Πώς λέμε. Και είμαστε ελάχιστοι και είμαστε και σκόρπι. Έτσι. Αυτό είναι. Έκανε μια κίνηση μόλις έβρες τα λάδια σου και τι είναι αυτό, με τι λίγο το δουλεύεις τώρα αυτό. Λάδι. Λάδι. Ήταν που έκανες το και έκανες και το σταυρό σου και μόνο έτσι είναι. Έτσι αρχίζεις. Ναι. Κακός. Όχι καλός προς Θεού, για όνομα. Τι προεκλογικές μνήμες, γιατί θυμάμαι πόσο είπα, πρέπει να ήταν 14 χρόνια από το διάστημα της πολιτικής του Πρεβελάκη, εκεί δεν λέει ότι ήταν άρχισε τη δουλειά αυτός. Έκανε μια πρόταση. Ναι. Είπα για την επίσκηση σου, τι σε έκανε, σε έσω εκεί. Τον είχε δάσκαλο του Πρεβελάκη, πρόσφατα. Ναι, βέβαια. Θεωρητικά μα έκανε. Η ιστορία τη έγκυψη αυτή. Μα εγώ
θυμάμαι τον πατέρα μου όταν άρχιζε, όταν πηγαίναμε στο χωράφι και άρχιζε να έβαζε τα πόδια στο αλέτι και θα άρχιζε να χορώνει. Α, έχετε πει ότι είστε συνέχεια κανονικέ. Βέβαια, γιατί έζησα πολύ. Έχει παιδικά χρόνια. Παιδικά μου χρόνια ήταν αγροτικά. Μεγάλη υπόθεση. Το χώμα, το χώμα, τη γη την αγαπώ πάρα πολύ. Άρα, μεγάλη υπόθεση. Και θυμάμαι που έκανε το σταυρό του όταν άρχισε και όταν τέλειωνε επίσης, αφού βέβαια έριχνε μια ματιά, άφηνε τα πόδια έτσι να ξεκουράζουν, είχε με πόδια και από πού τα πόδια ξέρεις. Λοιπόν, και έριχνε μια ματιά με τα χέρια πίσω. Πάρτε αυτό από εδώ. Ναι. Πάρτε αυτό από εδώ. Και εμείς το πετάξω. Ναι. Μη σε έριχνε μια ματιά με τι κάναμε. Τι θες? Μη συνέγγιση πειρασμών. Όχι, το έβγαινε και έκανε μισό. Μισό, ήταν 7 χρονών. Άντε πώς. Κουράγιο. Καλά είσαι, αδερφέ μου. Δεν σε κουράζει. Καθόλου, καθόλου. Εντάξει, στάνε πολύ άνετα. Σε βεβαίως. Ουσκάκι έχει. Και μου πάει όλη αυτή η ιστορία. Ωραία, έτσι. Να χαρά το φίλο. Που λέω εγώ. Απλώς θέλω σε κάποια δόση να σου βγάλω μια ανέκπαση από αυτές που μου βγαίνουν χωρίς ξέρω κι εγώ. Θέλω λίγο να σπάσω κάτι από το. Ξέρεις, από αυτό το προσωπείο το οποίο όλοι μας έχουμε και το οποίο σε κάποια δόση αφαιρείται. Ναι. Αλλά κάνει όλα να πέσει. Ναι. Να σου βγει λίγο ξέρω κι εγώ η πολύ βαθιά μου απελπισία θα ήθελα να κάνω να την πει. Στην περίπτωση έπεσε. Πώς έργεσαι εσύ, δεν έργεσαι, τον βλέπω τον κύριο Μαρονίτη. Όχι, να του κάνω από τώρα δήλωση. Το σπαθί, το σιρτάρι μου. Μα χεράκι είναι αυτό. Κατάλαβες, εσύ είπα. Ε, βέβαια κατάλαβες. Δεν είναι το αρχιλόγος. Εκείνο όταν γίνει πόλεμος. Έτσι. Αξίζει τον κόπο. Ωραία. Αλλά εγώ τώρα τι κάνω, παίζουμε. Έτσι. Κάνουμε μια, πώς λένε έτσι, το χρέος μας που λένε, σαν να έγραψες μια επιστολή, αλλά θέλω Μαρονίτη. Έτσι. Έτσι. Και αυτό που λένε έτσι, που δεν είναι, που δεν έχει ούτε σχήμα, ούτε πολύ έτσι όγκο, ούτε ειδικό θα έλεγα έτσι βάρος, το πιστεύω έτσι. Εγώ το πιστεύω. Ε, και εσύ το πιστεύεις. Το πιστεύω. Α, μπράβο. Έτσι. Αν όπως λες να γίνεται και να ξέρει κανείς από ποια μεριά το κάνει. Είναι λιγάκι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Αυτό είναι για κουτσαράδες. Έτσι. Ε.
Μέρες τριμωνιζόμενες. Και πίζα το ξεχάρισε όπως και η Άιζα Καρολίνα τα εγώ απεχθάνομαι φοβερά το να ανασυντάσω την προηγούμενη ζωή μου και να την κάνω ιστορία. Δεν μπορώ καθόλου και δεν μου αρέσει γενικά η ιστορία. Μάλιστα. Είναι ίσως ως ένα σημείο είναι και αναπηρία μου. Δηλαδή είναι αδύνατο να σκεφτώ την προηγούμενη ζωή μου σε μια συνεχή ιστορία. Ναι. Ό,τι μου έχει μείνει είναι κομμάτια έτσι εντελώς παραγμένα. Ναι. Εάν με ζόριζες τώρα καθώς σε βλέπω, ας πούμε, και κάτσε αυτή τη δουλειά, με ζόριζες να σου πω τρεις εικόνες. Ναι. Εικόνες και οι τρεις. Ναι. Που συνθέτουν έτσι περίπου ένα κομμάτι της ηλικίας μου από τα 6 ίσα με τα 13-14. Ναι. Θα σου έλεγα τις εξής πάρα πολύ καθαρές εικόνες. Ναι. Μία που είναι και η προημότερη, ναι. Είναι μια εικόνα στο συνεχισμό στη Βαγγελίστρα, στην δεξιά μεριά καθώς μπαίνει κανείς, προς τις 40 κλησιές. Όπου παλιά είχε, και τώρα ακόμα τον έχει, αλλά έχουν χτίσει από κάτω κάτι σπίτι και το πράγμα έχει αλλάξει. Ναι. Έχει ένα πολύ ψηλό και απότομο βράχτο. Εκεί για πρώτη φορά μπροστά στα βάθη μου είδα άνθρωπο να πέφτει να αυτοκτονεί και να ανοίγει το κεφάλι του. Όχι. Μα την αλήθεια. Δεν το ξεχάσα. Μια εικόνα. Στο βάθο πάνω. Ναι, μια εικόνα η οποία δεν μου δημιούργησε φρίκη. Ήταν μια εντελώς άλλη τάξη. Όχι. Έτσι, μην μου λες τέτοια. Λοιπόν, αυτή είναι η μία εικόνα. Ναι. Η άλλη εικόνα, για την οποία δεν σου πω τίποτα άλλο εκτός της ίδιας της εικόνας, είναι το λουρί από τη ζώνη ενός παιδιού. Το χέρι σου εδώ πάνω. Ναι. Που ίσως είναι έτσι το πιο σημαντικό πράγμα για την κατοπινή μου εξέλιξη σε έναν ορισμένο χώρο. Τι έγινε? Δεν έγινε τίποτα, δεν σου πω. Ένα λουρί, μια ζώνη. Τίποτα άλλο? Δεν σου πω. Και το τρίτο είναι, θυμάσαι το υπέροχο αυτό μαγαζί στην Εγνατία στο Λουμίδι? Ναι. Θυμάσαι τα δύο αδέρφια που είχαν το μαγαζί αυτό τότε όταν ήταν μικρά παιδιά και ο ένας ο γιος και μία μούρη και μία φάτσα με ένα δέρμα το οποίο όταν το έβλεπα εγώ μικρό παιδί νόμιζα ότι αυτό είναι το βελούδο, σε βεβαίω. Τους θυμάσαι καθόλου μήπως αυτούς τους δύο αδερφούς που έκανε το μαγαζί στην Εγνατία? Θυμάμαι. Μήπως θυμάσαι αυτή τη φιγούρα από τον μικρότερο αδερφό? Όχι. Αυτό το περίεργο δέρμα το οποίο σου έδινε την αίσθηση έτσι ενός βελούδου. Όχι. Ένα απίστευτο πράγμα. Απίστευτο πράγμα. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Δεν μπορώ. Λοιπόν, αυτά τα τρία σήματα ομολογώ ότι είναι έτσι σταθμοί εικόνες μέσα στο σύμπαν. Δεν μπορώ να το θυμηθώ, γιατί και εγώ τότε έχει πολύ καιρό. Αν τους ήξερες από τους δυο φιγούρες, σίγουρα θα πρέπει να σου έχει μείνει η εικόνα και από τον ένα και από τον άλλον, αλλά κυρίως ο μικρός, είναι αυτή η πολύ περίεργη φιγούρα, είναι λίγο σαν Αιγύπτιος, ένα τέτοιο πράγμα. Δεν μπορώ στο να έρθω. Αυτό δεν μπορώ να πω. Ωραία, τώρα να πάνε κάτω. Πάνε ο κάτω. Κωστάκι, ο κάτω. Ο κάτω, έτσι. Θα παρουσιούμε εδώ κάτω, Κωστάκι. Να βγάλουμε φάση, Κωστάκι. Έτσι, το κάνουμε εκεί. Εκεί είναι ο κάτω. Εκεί είναι το άσπρο με το λίγο. Το κοκκινό, το γάλλον σου.
Είναι παραξήγηση που θα με βλέπεις καμιά φορά πολύ έτσι. Καθόλου. Πολύ φυρημένο. Καλά κάνεις. Ε. Καλώς γίνεται δουλειά. Να με δεις λίγο έτσι. Μη παραξηγήσεις. Έτσι Μαρανίτη. Μέσα στο παιχνίδι. Μπράβο. Γιατί, θα σου πω την αλήθεια, με πονάει λίγο. Έτσι. Γιατί έβαλα στο μυαλό μου έχω κάτι. Και αυτό το πράγμα αξίζει. Για όλους σας, έτσι, εσάς. Και είπα, θα πεις, εσύ έπρεπε να το κάνεις. Ας το έκανε ένας άλλος. Δεν θα καρδίνεις εγώ. Έτσι δεν είναι. Ας το έκανε κι άλλος. Τι. Εγώ δεν τι έκανα. Έκανε τώρα εγώ. Εθνικός θα έλεγα επώνυμη.
Προς το τέλος βέβαια έτσι κάποια αναγνώριση υπήρξε, αλλά... Αργά. Όχι, μάλιστα. Τι να τα... Σε σχέση με την αξία του... τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Λέει, του είπαν ούτε λίγο ούτε πολύ, κοιτάξτε, λέει, εδώ Ελλάδα είναι αυτά, δεν το μένετε εδώ. Μπα. Άκου, Ελλάδα είναι εδώ, λέει, σαν να λέει... Ουγκάντα είναι εδώ και αυτά εδώ. Τι τα φέρες εδώ, δηλαδή αυτά. Δεν του τα είπαν άνθρωποι, δηλαδή, να... Ο Κίκας, ας πούμε, αυτή. Ναι, βέβαια. Τι παππού. Τώρα έψα να πεθάνει. Ήταν και δύσκολα τα χρόνια. Μπράβο. Και πέρασε που χαράζει. Με την γυναίκα του έξω στη Γερμανία, το γιο έφερε μακριά. Έγινε αυτό. Τι μου λες τώρα. Αυτά εδώ είναι τι είπαμε. Τι είναι αυτά. Ήταν και οι φιλότεχνοι, οι οποίοι από εκεί πέρα του είχαν αγοράσει για μια δεκάρα ψωμία. Υπάρχει ο γιατρός ο Άντσο Κωνσταντινίδης, δεν το ξέρεις, ο οποίος έχει την καλύτερη συλλογή του Χριστιανού. Ναι. Στην Ελλάδα, ναι. Ο ψυχίατρος, ναι. Ο οποίος έδιωσε διαφορά σημαίνει και θέλω άλλο. Αγαπούσε τη δουλειά του, βέβαια, και πήγε. Ναι. Θαύμαζε, αλλά ήταν συγγνώμης έτσι και λίγο αρπακτικό πουλί. Ναι. Όχι, αυτό είναι εγώ δεν το ξέρω και ούτε να διαφέρει. Μένα με διαφέρει ο Μουσγιάννης. Λένε σαν Μουσγιάννης. Αλλά τον κάνανε βίδες όμως, έτσι. Τον πήραν και τον κάνανε εδώ βίδες. Πάψε καημένε του λέει αυτά τα πράγματα, δεν είναι γέρο. Η μόνη έτσι για τον δροκίνηση που κάνει ήταν όταν το στείλαν τότε στην Biennale. Ναι. Όπου έπαιξε κάποιο ρόλο του Μαρόνι σου παίζει εντάξει και οι άλλοι ότι εξάρτητο της Προκοπής. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Τι να σηκωθώ να πάω τώρα, έτσι. Τώρα σηκωθώ να πάω την αυτό. Αλλιώς δεν γίνεται. Έκλεισε, όχι, δεν πιστεύω να κλείσει. Νομίζω ότι τελειώνει το Σάββατο. Το γεράκι σου εκεί. Μπράβο. Τελειώνει το Σάββατο. Αυτό. Εμένα και μετά νομίζω πως έχει στην ίδια αίθουσα ο Σόλοπες. Ωραία. Το ξέρεις το Σόλοπες ο τι. Όχι. Έρχεται από εδώ. Α, έρχεται. Όχι. Με καλύσει το συστήριο μεγάλο σπίτι και στο σπίτι και εδώ. Περίεργη περίπτωση. Άλλοτε υπάρχουν πράγματα που μου αρέσουν από τα που κάνει και άλλοτε κάποια που μπορεί να είναι εντελώς αδιάφορο. Είναι λίγο αντιφατικός. Είναι λίγο αντιφατικός, ναι. Είναι λίγο αντιφατικός. Okay.
Μουσική ακούς Μαρονίτη? Πολύ. Αγγί είπα ότι είναι μερικά πράγματα τα πιούν εντελώς για τα γυρατιά μου, μα να σας το πει και την μουσική. Φαντάζομαι τον εαυτό με ελπίζω να είμαι λίγο γερός, έτσι κάποια χρόνια να μην κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο ακούγοντας μουσική. Ένα εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο, παιδιά, με κονδύλια και τσεό που δείξαν φοβερό ενδιαφέρον για τη δουλειά. Το οποίο είναι το καλύτερο, σίγουρα το καλύτερο στην Ελλάδα και από τα καλύτερα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και πήγα εκεί πέρα και το έβλεπα έτσι και κουβεντιάζαμε μαζί. Ήταν ένα πράγμα που είναι σου πω, πολύ ευχαριστήριο. Παίζεις και μουσική. Μουσικός. 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 Και ρωτάς. Γιατί. Ένα. Άρχισα έτσι με ένα μαγαλί. Άρχισα με τη μουσική και μου είπε ο γιατρός, αν συνεχίσω λέει το βιολί θα πάρω τον άλλο κόσμο. Σοβαρά. Ναι. 18 χρονών. Μεικτή εξιδρωματική αμφωτερόπεδρη. Αυτό πως και εσύ βίασε το πιο δεν κατάλαβα. Λόγω... Έπεσα 20 ώρες την ημέρα μία λεπτά. Να. Δύσκολα χρόνια πείνα. Α, να μου ζήσεις. Έτσι. Αυτό. Το κατάλαβες. Δε σηκώνεσαι λίγο αέρα, έτσι να πάρεις αδερφούλη μου. Έτσι να πάρεις λίγο αέρα να βγει. Φυσικά δεν είναι έτοιμο ακόμα, θέλει λίγο ακόμα. Θέλει ακόμα λίγο έτσι να σε βρω ακόμα. Έτσι. Εντάξει. Παλακοκόσκα. Παλακοκόσκα έτσι που λέμε. Κάθισε από εκεί λίγα. Παλακοκόσκα. Θέλω λίγο ακόμα έτσι να βγάλω εσένα. Να καταλάβεις πώς εδώ. Αλλά αυτά είναι πολύ έτσι αναφορές. Ωραίες. Και σωστές αναφορές δεν είναι. Πολύ σωστές. Ε? Και εδώ είναι ωραία και εδώ κάτω του πάει και εκεί του πάει και εκεί του πάει πάνω. Μόνο θέλω λίγο ακόμη εσένα. Αλλά πώς ήθελα λιγάκι να αλλάξεις.
Καθόλου να μην ανησυχείς. Να μην έχω να ανοίξεις λίγο τα μάτια. Ναι. Τα αριστείτε να πω. Όχι. Ναι. Δεν εννοώ να θέλεις. Όχι, εννοώ. Ξέρεις τι εννοώ. Δεν εννοώ καθόλου να τα ανοίξεις με την έννοια του ότι είναι κλειστά από άλλη ζωγραφική. Ναι. Γεια σας. Ήρθαμε τα παιδιά μου. Όχι. Δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα. Όχι σίγουρα. Απολύτως. Τα βουνά και τα χιόνια, έτσι. Έτσι, έτσι. Τι ξέρεις γιατί. Άτακτος ήταν ο μικρός. Κατάλαβα. Πανέκαθε. Απ' την αρχή έπρεπε έξω να μετάξω. Αλλά λέω άντε άσχοντες. Μια πολύ είναι ήσυχος. Ωραία, ωραία. Αλλά δεν είσαι ήσυχος. Είμαι ωραία. Δεν είσαι άτακτος. Όχι, βλέπω. Θα βαρέσω. Δεν είσαι, είναι δυνατόν να είσαι ήσυχος εσύ. Είναι. Μπα! Άντε δεις τώρα τη φατσούλα σου. Διάλεσαι. Είναι ή δεν είναι ο Μαρονίτης. Έτσι. Αυτός είσαι. Θα το δεις αυτό από τα έξι με. Ναι, γιατί είναι πολύ κοντά. Ναι, πώς τις. Κουτουλάμε εδώ τώρα. Από τη φιγούρα του Φρόιντ.
Εμένα με ενδιαφέρει. Πρώτα η... Δεύτερο, οπωσδήποτε εσύ. Έχω τη γνώμη ότι είμαι και εγώ μέσα και ο Μαρονίτης. Δεν λείπει ο Μαρονίτης. Άνθρωπος που... Αλλά βγαίνει κάτι που βγάζει και από ένα είδωλο, από εικόνες... Μπορεί, μπορεί. Μπορεί. Μαρονίτη, έλα εδώ. Θέλω λίγο να μου διαλύσεις το επιστημονικό μου. Το βρίσκω λίγο υπερβολικό. Είναι, όχι. Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Όπως είναι. Δεν θες λίγο. Δεν θα χαλάσω. Όχι. Είσαι ανθρώπινος. Κάτι γελιογραφικό. Σου έσωσα το ηθικό έτσι μέρος. Εγώ θέλω και κάτι. Όχι. Κάποιο ρήγμα γελιογραφικό. Όχι. Δεν έχει τέτοιο, διότι η αναφορά είναι επίσημη. Ναι, έτσι. Έτσι. Η αναφορά. Βγήκε πολύ ωραία. Η αναφορά είναι. Σε παρακαλώ πολύ. Βγήκε πολύ ωραία. Ήρθε κοκόσκα. Πολύ ωραία. Είμαστε το φυσικά αυτό. Κοκόσκα, επειδή θα με συγχωρέσει, γιατί είναι η αγάπη μου μεγάλη. Και εμένα θα με συγχωρέσει. Μεγάλη αυτή τη χώρα δεν με στεναχωρήσει. Είναι η μικρή είναι που δεν σχολάει. Η μικρή είναι που δεν σχολάει. Λοιπόν, νικήσαμε με το μικρό το μαχαιράκι. Έτσι. Δεν το βέλα. Το σπαθίσμα. Το βέλα. Όλοι μαζί θα το βλέπεις. Όλοι μαζί. Αλλά σε πρώτο μέρος είναι και στο κάτω μέρος. Δάσκαλος είπε το εξής, να είναι αυτό που είναι, μου λέει, και θα φροντίσεις ο χώρος να είναι χώρος λειτουργικός σε σχέση με όλο το χώρο. Δηλαδή όχι κάπου να δουλεύει και αριστερά να μην δουλεύει. Να δουλεύουμε μαζί όλα. Όλα. Το χέρι για το στομάχι, το στομάχι για τη μύτη, για τα αυτιά, ο Μαρονίτης για το Λούστα, ο Λούστας για το Μαρονίτη. Και έχω την γνώμη, βάλαμε τη μηχανή, τη μικρή. Τη μικρή τη μηχανή που βάλει τώρα εδώ. Άρα να ζήσω μόνο. Περίμενα εγώ. Συγγνώμη, δεν από είστε μένα. Κριτική. Ορίστε. Κριτική, δεν είστε εδώ. Όχι, βέβαια. Εγώ είμαι εσείς είστε. Εγώ είμαι ο Ερήκος, σας έχω γνωρίσει πριν χρόνια. Ζωγράφος είστε. Λύπηση. Α, ακούω. Στην Αμερική. Εσύ έχεις πάει στην Αμερική. Ναι, έχω πάει. Ναι. Πού. Στην Νέα Υόρκη. Μόνο στην Νέα Υόρκη. Ναι, μόνο στην Νέα Υόρκη. Καλό. Όλοι οι Αμερικοί είναι στην Νέα Υόρκη. Ναι. Παρακαλώ. Μικρέ, άριστα. Εσύ πήρες άριστα. Άντε σε προβιβάσαμε από την πρώτη Δευτέρα. Από την πρώτη Δευτέρα. Δευτέρα είναι τώρα. Ού, θα έρθουμε. Δευτέρα είσαι. Δεν θα με δει η μαμά μου. Δευτέρα όχι.
Τελείωσε. Ναι. Δεν θέλει άλλο τίποτε. Όχι, ύστερα θα αρχίσουμε να κάνουμε οπτική. Ναι, ναι. Ύστερα θα κάνουμε οπτική και θα γίνει ύστερα νικολέρης. Πολύ ωραία. Έτσι. Με ψυχή που να βάλεις. Με συγχωρείς τώρα εγώ που δεν μπορώ να σε περιποιηθώ. Μαρονίτη έχει παγκάκια εδώ έχει. Τώρα θες δεν θες είμαστε μαζί. Γιατί είμαστε μαζί, πάνε δύο φάντσες εδώ, δεν θες δεν θες τώρα. Είναι σαφώς διπλό πορτρέτο αυτό. Αυτό που ζωγραφίζεις και αυτό που ζωγραφίζεται. Συμφορά είναι, αλλά τι να κάνουμε. Ναι, μακριά, έτσι. Στην άκρη, στην άκρη, λοιπόν. Την κάνεις με το βάζετε εκεί τώρα για το... Όχι, δεν κάνει. Τώρα για να μην το... Τώρα να αρχίσω να το... Ναι. Το κάνουμε, φοβάμαι με... Με χτυπήσει. Το βλέπεις από εκεί. Το βλέπω. Είναι και το σολάρο και περίοπτο. Σε βλέπει όπου κι αν είσαι. Ναι, 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 είναι... Σε βλέπω εγώ όπου κι αν είσαι, γυρίζει. Ρόβινάι έχει. Ρόβινάι, πώς λέμε, ναι. Σωστή του κίνηση. Ο σωστό εκεί πέρα ήχο και η σωστή κίνηση. Να το κάνω τι αν είναι όμορφο ύστερα ο ηθοποιό. Πε δεν είναι. Όταν στο σανίδι πάνω. Τι έχει κάνει κάτω, τι έχει κάνει κάτω, τι κάνει. Το είδα. Το είδα και έχω την εντύπωση και έχω την εντύπωση αυτό το είπα και προχτέ που έκανε ένα άλλο πορτρέτο. Τι είναι. Ότι ζωγραφίζει, αλλά πιστεύετε 50 πόντου ψηλότερα και από τι είναι κιόλα. Δηλαδή και γεωμετρικά. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια διαφορετική γωνιά. Ανάπτυξη μεταξύ των αυτών. Παιδιά, αλλού το μικρό, αλλού το μεγάλο. Έτσι έτσι κάνω. Να, άμα θέλετε να σα πω την αλήθεια. Έτσι κάνω. Εδώ υπάρχει μια σαφή συμπίεση, α το πούμε, προ όφελο του κάτω των ποδιών και του κεφαλιού. Αλλά όπω το σκύλο ακριβώ, υπάρχει μια συμπίεση του μεσαίου μέρου του σώματο. Ναι, το οποίο καλώ στην περίπτωση που ξεφανίζεται δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται και όμορφα εδώ πέρα, υπάρχει όμορφα. Δεν χρειάζεται για άλλους λόγους, εδώ δημιουργείται, αυτό είναι που εμένα μου κάνει μια φοβερή αίσθηση, εδώ δημιουργείται έτσι η αφενός μεν η εντελώς οργανική σχέση που κάτω με αυτό το κεφάλι και αφετέρω αυτή η φοβερή αντίθεση. Λίγο με ξέρει ως άνθρωποι, δεν με ξέρει μέσα από τα γραφτά μου, αυτή είναι η χαρακτηρολογική μου σφραγίδα. Αυτή είναι η χαρακτηρολογική μου σφραγίδα. Πάντως και γεωμετρικά μου δίνει την εντύπωση αυτής της μετάθεσης του παρατηρητού κατά 50 πόντους περίπου, όχι πιο πολύ, ψηλότερα από το σημείο το οποίο... Ναι, εκτελείστε ο καλός. Δεν είναι το θέμα μεγέθους που οφείλεται στη διαφορετική θέση. Δεν ξέρω. Αυτό δεν είναι. Ένοχος λοιπόν. Αχώς. Απαλλάσσομαι. Απαλλάσσομαι. Αθώος. Έχετε δει τη σειρά. Θα το δούμε τώρα. Δεν ήθελα κιόλας. Σε πρώτη φορά έτσι. Την αγάπη σας, όχι, την αγάπη και την δική σου, την έχετε. Όπα! Έτσι, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Απάνω του, ίσια όμως, ίσια. Εκεί απάνω του. Εκεί, εκεί θέλω. Εκεί. Εκεί. Αυτό είναι. Ναι. Δείξε εδώ λιγάκι. Ναι. Ναι, ναι. Και το άλλο χέρι. Το άλλο χέρι είναι σαν πουλί. Σαν πουλί. Ε? Το ένα είναι σαν χιάρι και το άλλο σαν πουλί.
έχω ανάποδα, το χέρι σημαδεύει το αριστερό έτσι και έχω άξονα ανάποδο πυκνή και λειτουργεί, είδες, δες, το ανάποδο το άξονα έβαλα εδώ και λειτουργεί αυτό. Το ένα χέρι χαρακτηρίζεται από την άνεση, το άλλο προσδιορίζει μια πειθαρχία, μια... Ναι, γάμοντα, έτσι κάπου, ρε σημαντικά. Μια προσπάθεια ελέγχου, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, θέλει έτσι να το στηρίξει, θέλει να σημαδέψει, θέλει να... να τρυπήσει, θέλει να... Να ελέγξει τον κάτω χώρο. Και ένα άλλο έχω κάνει. Άδωλος είσαι. Άδωλος. 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 Κάνε να το καταλάβει. Άδωλος. Άδωλος. Αθώος. Αθώος. Ενημένος είναι ο φίλος μου. Θα σκεπάζει μπουκαπόρτες τώρα. Ανοίγει μπουκαπόρτες του δεύτερο. Και δεν έχει ίχνος ωραίο ποιήσεις. Ίχνος. Έτσι. Είναι ο άλλος μου αγώνας αυτός. Βασικά εννοώ. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Σκέψη μπορεί να είναι έτσι και κάτι πολύ ξεχωριστό για την αίσθηση έχω. Μα είναι. Θα το δούμε. Αύριο με τον το καιρό, μετά το αύριο θα είναι ακριβώς και εγώ νομίζω ότι είναι πολύ φρέσκο για να... Θα το δούμε. Και εμείς θα το δούμε αύριο και κάποια. Και κάποια άλλα είναι ακριβώς αυτό. Έξυπνοι άνθρωποι. Αυτό είναι λίγο να πηγαίνει. Έξυπνοι άνθρωποι. Τους έχεις εμπιστοσύνη λίγο να μετρήσει τι αντιδράσει του, θα με ενδιαφέρει και εμένα. Και εγώ δεν το ξανασκεφτώ, δεν το ξαναδώ, αλλά από την στιγμή τουλάχιστον είναι λίγο ίσως νωρίς. Πέρα από αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα που βλέπω να υπάρχουν. Μου συνέβησαν δύο πράγματα στη ζωή μου, από τα αστεία ανέκδοτα της ζωής μου. Το ένα είναι ότι εδώ εαυτός μου κάτι μου θυμίζει από τη φιγούρα του Φρόιντ. Πραγματικά σου λέω το κεφάλι. Αυτός ο εαυτός σας. Αυτός ο εαυτός μου, όχι ο εαυτός μου, πραγματικά. Και λέω, από το οποίο φαίνεται παλαβό, γιατί μου είχε συμβεί το εξής πράγμα κάπου και έχω γελάσει πάρα πολύ. Κάτι που διαθέτω πρέπει να είναι γραμμένο και στα πρακτικά της σχολής. Ναι. Πριν από καμιά 7-8 χρόνια ήμουν κοσμήτωρ, μόλις είχα γυρίσει από τη δικτατορία. Όχι, λίγο μετά. Και μου είχαν κάνει κοσμήτωρ στη σχολή. Και έκανα συνεδρία. Έβλεπα λοιπόν τον Μουρένο αφηρημένο σε ένα περιοδικό εκεί. Επιστημολογικός κάθισε, μίλαγε, ούτε παρακολουθούν στη συνεδρία κτλ. Εντάξει, όταν σπαθούσα το κουρέλο δεν είναι... γιατί συνήθως έρχεται καμία σπόρτα σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Και ξαφνικά ο Μουρέλος το βλέπω να σταματάει έτσι ενεός, να αφήνει το περιοδικό κάτω και να γυρνά και να λέει, έχω γίνει σοβαρό, αλλά πραγματικά έχω γίνει σοβαρό. Σε μια σχολή μας ήταν τότε ακόμα τριχωριστή σε τρία δρήματα. Ευρύκα σε ποιον μοιάζει ο κοσμήτωράς μας. Τρελάθηκε πάλι. Για τον ακούω να δείχνει μια φωτογραφία και να δείχνει κιόλας. Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο πορτρέτο, ένα συγκλονιστικό πορτρέτο του Αϊνστάιν. Και να δείχνει το μέρος αυτό με τα μάτια και να λέει να με το μοιάζει. Οπότε και εγώ λέω ευκαιρία να γραφεί τα πρακτικά του και είναι γραμμένο, ε! Και γράφει στα πρακτικά, ήταν πολύ αστείο. Αλλά το έλεγε με μια τυφερότητα που έκανε πολύ έντυπη. Και σήμερα θα εντάξει, μου λέω, σα λέγω, αλλά και εσύ βλέπω το πορτρέτο και πάει ο νους μου στο Φρόιντ.